Γεια σας, καλησπέρα, χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε, πώς μπορώ να διαχειριστώ το θυμό μου για τον πατέρα μου και γράφει ένα αγόριο ο οποίο είναι στην ηλικία του γιού μου, 23 ετών. Αγαπητή κυρία Θέκλα, γεια σας, γεια σου αγαπητή μου. Σας παρακολουθούσα αρκετά στο παρελθόν, απλώς λόγω αυξημένων υποχρεώσεων το τελευταίο διάστημα έχω χάσει λίγο τα νέα σας. Είμαι φοιτητή 23 χρονών. Σύντομα τελειώνω τι σπουδέ μου. Με το καλό, και συγχαρητήρια που τελειώνει τι σπουδέ σου, επειδή είναι δύσκολε σπουδέ στην ώρα σου. Μπράβο. Πρόσφατα γύρισα στον πατρικό μου. Για πέντε χρόνια έμενα στην πόλη που σπούδαζα, αλλά όσα σου αναφέρω τα είχα διαπιστώσει και από έφηβο. Δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον για βλόγο ιστορία μου, εσύ θα το κρίνει. Έχει και το κάνω. Λοιπόν, ξεκινάω. Ο πατέρα μου είναι 60 και κάτι. Μελαγχολικό, αρνητικό Μίζερος στα πάντα από κάθε άποψη, όχι μόνο από οικονομική. Κακόκαιφος κατσούφης. Έτσι ήταν πάντα. Δεν έχει βγάλει σχεδόν καν το σχολείο. Το λέω, ξέρεις, για λόγους πληροφοριών υποβάθρου που ενδεχομένως σου χρειαστούν για να σχηματίσεις γνώμη. Χωρίς παιδεία κατεμέν και κατ' εμέ διαβάζοντα το mail σου χωρί παιδεία ο πατέρα σου. Γιατί δεν είναι μόνο το σχολείο που δίνει την παιδεία, υπάρχει και η κοινωνική παιδεία και η πνευματική παιδεία. Τραχή και άκαμπτος χαρακτήρα, λιγομήλυτο, κλειστό, ακαλλιέργητο, καμία λεπτότητα. Ορισμένε φορέ και άξεστο. Αφοριστικά απόλυτο. Πνεύμα αντιλογία. Έχει ένα χούι, σε όλους τους ανθρώπους πάντα θα πει κάτι το αντίθετο επίτηδες. Ζούμε στην επαρχία, πάντα κοιτάει τι θα πει ο κόσμος, περίεργος χαρακτήρας. Και εδώ είναι ευκαιρία να κάνω μια αντιπαραβολή με το vlog που κάναμε προχθές, προχθές, προχθές που το κάναμε, που είχε σχέση με το αν τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στη σημερινή εποχή από ό,τι στην παλιότερη εποχή, που ρωτούσε μια φίλη ότι λέει παλιοί δούλευαν από μικροί, του έστελναν στα χωράφια δική του και δεν είχαν έγνοια ότι είναι ευαίσθητη και θα παθού ψυχολογικά, γιατί τώρα έχουμε τόση έγνοια για τα παιδιά. Να ο πατέρα του παιδιού αυτού προφανώ είναι από εκείνα τα παιδιά που είχαν μεγαλώσει με τον παλιακό τρόπο. Το θέμα είναι ότι πολλέ φορέ με μειώνει, με υποβαθμίζει και με απαξιώνει, πιστεύω, ασυνέστητα. Θυμώνω στάνταρ μια φορά το μήνα με τα απαξιωτικά του λόγια, τα το οποία παρότι δεν είναι χαρακτηρισμοί. Με κάνουν να αισθάνομαι παρόλα αυτά σκουπίδι. Μα δεν χρειάζεται να σου πει σε σκουπίδι για να νιώσει σκουπίδι. Κάνοντα ένα αφοριστικό σχόλιο και ένα ηρωνικό σχόλιο και ένα ενοχλητικό σχόλιο, σαφώ σε κάνει να νιώθει αυτό που θέλει να σε κάνει. Να νιώθει και στην ουσία να νιώθει αυτό που νιώθει αυτό για τον εαυτό του, γιατί προβάλλει πάνω σου τα δικά του αποθυμένα. Αναγκάζομαι να φωνάξω. Του μιλάω με έντονο τρόπο, αλλά εντάξει δεν του λέω κάτι προσβλητικό παρά μόνο πω έτσι όπω με συμπεριφέρεται με κάνει να νιώθω άσχημα. Όχι απαραίτητα σκεμμένα, νομίζω τον λυπάσαι κιόλα τον πατέρα σου. Όμω είναι και πολύ εγωιστή. Δεν παραδέχεται ότι είχε άδικο ποτέ. Ακατάδεκτο απέναντι σε κάθε βοήθεια από μέρου μου. Είναι ο Αφέντη και πρέπει να καθόμαστε με προσοχή. Δεν έχει υπάρξει βέβαια βίαιο, αλλά είναι πολύ παγιωμένο ο άνθρωπο. Παραστάσει μηδέν. Δεν έχει βγει και ποτέ εκτό χωριού. Δεν μπορώ να συζητήσω ελεύθερα στο σπίτι. Συνέχεια μας λέει stop. stop. Δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να δημιουργήσεις οικειότητα μαζί του. Είναι παγωμένος και ψυχρός. Ποτέ δεν δείχνει κατανόηση. Κενός άνθρωπος. Συνταξιούχος που βαριέται που ζει. Που δεν έχει τι να κάνει και έχει χάσει το νόημα της ζωής. Αν το έχει βρει και ποτέ δηλαδή. Πάντα έτσι ήταν. αλλά δεν νομίζω να έχει βρει ποτέ το νόημα της ζωής. Το μόνο που τον νοιάζει είναι το πώς θα περάσει καλά αυτός στις ουζοκαταστάσεις του. Πίνει κιόλα, αλκοόλας κιόλα. Να τα ακούτε αυτά εσείς που λέτε δεν είναι καλά οι γυναίκες να κάνουν παιδιά μόνες τους και πρέπει να παντρευτούν οπωσδήποτε για να κάνουν παιδιά. Τώρα είναι μια άλλη συζήτηση αυτή για την επιλογή που έχει μια γυναίκα να κάνει παιδί με δότη χωρίς πατέρα. Αν δεν έχεις τέτοιο πατέρα, καλύτερα να μην έχει καθόλου πατέρα το παιδί σου, κατά τη γνώμη πάντοτε βέβαια, μπορεί να είναι και λαθασμένη. Ο πατέρα μου πάντα σνόμπαρε τα γράμματα και τη μόρφωση. Με έκανε να αισθάνομαι λίγο. Ενώ μέσα του ξέρω ότι με αγαπάει και χαίρεται και ότι είναι περήφανο. Έχει μια ανάγκη, αγάπη μου, να βλέπει το καλό μέσα στον πατέρα σου. Ε? Είσαι και λίγο people pleaser και λίγο ενοχικό που τον κατηγορεί. Οπότε λε και κάτι καλό γι' αυτόν. Παρ' όλα αυτά δεν αναγνωρίζει ότι φταίει. Ευτυχώ η μητέρα μου παίρνει το μέρο μου. Όλα αυτό τα, όλα αυτός τα ξέρει, κάνει πως τα ξέρει, ενώ στην ουσία πετάει τη μια κοτσάνα μετά την άλλη. Κομπλεξικός μου φαίνεται, αγράμματος, του, κομπλεξικός. Σαν το φατσέ από το σύριαλ, τα λέει όλα λάθος ένα πράγμα, αλλά με καμία ηλαρότητα. Του αντίον. Και με το μεγαλύτερο αδερφό μου έτσι ήταν, μαλώνανε. Εκείνος τώρα ζει στο εξωτερικό. Βρήκε τη λύση ο αδερφός σου να φύγει, να γλιτώσει. Επίσης ο πατέρας μου έχει ψύχωση με τις ειδήσει. Τέτοιοι άνθρωποι είναι οι καταλληλότεροι για να βλέπουν συνεχώς ειδήσει, για να πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας κτλ. κτλ. Τέλο πάντων, η μητέρα μου είναι καλή, έξυπνη, ευαίσθητη, συναισθηματική, ενσυναισθητική, τρυφερή, τον ξέρει, πάντα με ηρεμή, κρατάει τι ισορροπίε. Συζητήσιμη, Μαζί τη συζητάω τα πάντα. Έχω μια πάρα πολύ δυνατή σχέση με τη μητέρα μου. Είναι ο σημαντικότερο άνθρωπο για μένα στον κόσμο. Εγώ θέλω να δείξει αυτό το βίντεο στη μητέρα σου και να τη της, να της δείξει να με δει που τη ρωτάω γιατί έμεινε με αυτόν τον άντρα. Γιατί δεν χώρισε αυτόν τον άντρα. Εφόσον είσαι καλή, έξυπνη, ευαίσθητη, συναισθηματική, ενσυναισθητική, τρυφερή. Γιατί αν έχει όλη αυτή την κακοποίηση, την οποία αναπόφευκτα τρώει και το παιδί σου. Έχω μια πάρα πολύ δυνατή σχέση με τη μητέρα μου, είναι ο σημαντικότερο άνθρωπο για μένα στον κόσμο. Τέλο πάντων, σου γράφω γιατί δυσκολεύομαι να διαχειριστώ το θυμό μου όταν με προσβάλλει. Με κάνει να φωνάζω, να πασχίζω να το εξηγήσω πώ αισθάνομαι, ενώ χάνω το δίκαιο μου φωνάζοντα. Γίνομαι ίσα με το πάτωμα. Ξανά ρωτώ τη μητέρα σου, γιατί δεν χώρισε τον άνθρωπο αυτό. Και, τον υπ... Και είναι ήταν υποχρεωμένα τα παιδιά σου να τον υποστούν. Γιατί, γιατί, Αναγκάζομαι να μιλήσω σε επιταχτικό και έντονο τόνο για να του δώσω να καταλάβει ότι με προσβάλλει και ότι έχει άδικο. Αλλά έχει ένα ελάττωμα. Έχει πάρα πολλά ελάττωματα, όχι ένα μόνο. Δεν θέλει να καταλάβει και το γράφει με κεφαλαία. Μάταια, κακώ προσπαθώ. Στενοχωριέμαι, νιώθω τύψει για τι φωνέ μου ενώ ξέρω ότι δεν φταίω. Εδώ έρχεται η ενοχικότητα που σου λέγα προηγουμένω. Η μάνα μου πάντα ισορροπίστρια. Εγώ όμω κουρδίζομαι. Πώ μπορώ να το διαχειριστώ. Η μάνα σου πρέπει να το διαχειριστεί. Όσε φορέ και αν υποσχεθώ ότι θα διατηρήσω την ψυχραιμία μου και την αυτοκυριαρχία μου, πάντα με ένα μαγικό τρόπο με κάνει να αισθάνομαι έξω φρενών. Την ώρα που λέει τη βλακεία του, ξεχνάω ότι έχω υποσχεθεί πάνω απ' όλα στον εαυτό μου ότι δεν θα ξαναπέσω στο επίπεδό του και δεν μπορώ να πεμπλακώ. Ανοίγω διάλογο μαζί του, ο οποίο διάλογο μοιραία οδηγείται σε ένταση. Το χειρότερο είναι ότι δεν καταλαβαίνει ότι σφάλει. Και για άλλη μια φορά, χθε δεν κατάφερα να αποφύγω του διαξυφισμού. Αυτά να είστε καλά. Περιμένω ανταπόκρισή σα. Ενό λεπτού σιγή για όσε γυναίκε δεν χωρίζουν τον άνδρα του για το καλό των παιδιών του. Με έχει συγκλονίσει αυτό το μέλλον. Με έχει συγκλονίσει και δεν συγκλονίζομαι εύκολα. Είσαι στην ηλικία του γιού μου. Ξέρεις ποιο είναι το φυσιολογικό για τη δική σου ηλικία. You are parents to tiptoe around you. Είναι στα αγγλικά που το είπα. Οι γονείς σου να περπατάνε στις μύτες των ποδιών, σου, των ποδιών τους γύρω σου. Να προσέχουν οι γονεί σου πάρα πολύ να μην πουν κάτι να σε ενοχλήσουν όχι να έχει έναν τέτοιον άνθρωπο όπως τον περιγράφεις, ο οποίος αντί να έχει έγνοια πώς να είναι χρήσιμος και επικοδομητικός στο γιο του, είναι πλήρως αποδομητικός. Συγγνώμη, είμαι, είμαι θυμωμένη με τη μαμά σου. Συγγνώμη. Μπορεί να έχω και άδικο που είμαι θυμωμένη. Μπορεί η μαμά σου να είναι συνεξαρτώμενη του πατέρα σου. Μπορεί διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω. Ίσως να είναι και αυτή η θύμα του. σω δεν πρέπει να θυμώνουμε τα θύματα. Δεν ξέρω. Αλλά όταν είσαι μάνα, όσο θυματοποιημένη και αν είσαι, η ίδια, προστατεύει τα παιδιά σου. Και τα παιδιά σου δεν τα προστατεύει με το να του λε: Μη θυμώνει γέ μου και δεν είναι καλά θυμώνει και μην πέφτει στο επίπεδό του. Δεν του προστατεύει με αυτόν τον τρόπο. Του τρελαίνει. Συγγνώμη που είμαι αφοριστική. Δεν ξέρω τι συζητάτε με τη μαμά σου, αλλά επειδή λε, έχω υποσχεθεί πάνω απ' όλα στον εαυτό μου, άρα με αυτό με κάνει να υποθέσω ότι μπορεί να το έχει υποσχεθεί και στη μάνα σου, ότι δεν θα πέφτει στο επίπεδο του και δεν θα μπαίνει σε συζήτηση μαζί του και δεν θα θυμώνει και δεν θα τσακώνει. Ε, λοιπόν, μάθε ότι δεν είναι φυσιολογικό να μην θυμώνει με τέτοιε. Βλακίε. Δεν είναι φυσιολογικό να μην θυμώνει. Το φυσιολογικό είναι να θυμώνει. Το φυσιολογικό είναι να εξίστασαι, το φυσιολογικό είναι να το βάζει στη θέση του με φωνέ. Φαίνεσαι ότι είσαι ένα πολύ ευγενικό παιδί, ότι έχει πολύ καλή ψυχή, μην αφαιθεί να μαραζώσει και να πάθει κατάθλιψη καταπιέζοντα ένα δικαιολογημένο θυμό. Μια από τι πιο δημοφιλεί ψυχολογικέ θεωρίε για την προέλευση τη κατάθλιψη είναι ότι η κατάθλιψη προέρχεται από αποθυμένο θυμό. Προστάτευσε τον εαυτό σου γέμου. Σοβαρά γέ μου, προστάτευσε τον εαυτό σου. Δεν ξέρω τι ηλικία έχει η μάνα σου. Ο πατέρα σου σαφώ ήταν άνω των 40 όταν σε γέννησε. Είσαι το δεύτερο παιδί, λε, δεν ξέρω σε ποια ηλικία έκανα το πρώτο παιδί. Αλλά πραγματικά, εγώ είμαι 45 χρόνια αυτή τη στιγμή και ο γιο μου είναι 23. Και επειδή έχουμε περάσει την πρώτη καραντίνα μαζί, 2,5-3 μήνε, πόσο ήταν. 2,5 μήνε. Ε... Και ήταν μία φάση στην οποία ήρθε ο Λάζαρος από την Αγγλία και ήταν έτσι αρκετά αναστατωμένος από τη συνθήκη εκεί πέρα, από, την... από τον εγκλισμό και όλα αυτά. Τις πρώτες μέρες που ήρθε, πήγαινα να του μιλήσω και ύψωνε τον τόνο της φωνής του. Και φοβόμουνα εγώ, όχι φοβόμουνα, ενώ μαζευόμουνα να μην τον α, εντριγκάρω να θυμώσει κι άλλο χωρίς, χωρίς να του έχω κάνει κάτι. Και το θεωρώ πολύ φυσιολογικό ω μάνα ή ω πατέρα που έχουμε παιδιά στην ηλικία τη δική σα. Να σεβόμαστε ότι τα παιδιά μα είναι ενήλικα νομικά, μπορεί ακόμη να βρίσκονται στην ηλικία τη εφηβείας αλλά είναι ενήλικε, και επίση να σεβόμαστε ότι τα παιδιά μα βρίσκονται σε μια αναπτυξιακή φάση στην οποία έχουν ακόμη να δουλέψουν με έντονε ορμονικέ αλλαγέ. Και είναι πιο εύκολο για τα παιδιά στην εφηβεία να νιώσουν θυμό από ότι για του ενήλικε. Του υγιεί ενήλικε, του υγιεί ψυχοσυναισθηματικά ενήλικε. Δεν σου λέω ότι εγώ είμαι η τέλεια μάνα, σαφώ έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και είμαι σίγουρη ότι αν ο γιο μου μια μέρα γίνει συγγραφέα όπω είμαι, εγώ θα γράψει σε ένα βιβλίο και τα λάθη που έχω κάνει. Α ελπίσουμε να μην έχει συγγραφικό ταλέντο, <laughs> όπω και να έχει όμω. Πραγματικά σοκάρομαι. 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 Ότι στην εποχή μα, το 2020, υπάρχουν αγόρια 23 χρόνων. Τα οποία είναι αναγκασμένα να διοβιούν κατά από τέτοιε κακοποιητικέ ψυχολογικά και συναισθηματικά συνθήκε. Δείξε αυτό το βίντεο στη μάνα σου. Τι κάνει, Τι κάνει, Γιατί ανέχεσαι τον Πεκρούλιακα που βγάζει τα κομπλεξιλίκια του πάνω στο γιο σου, Γιατί, Γιατί τον ανέχεσαι, στείλ τον να πάει από εκεί που ήρθε. Θα μου πει, ίσω να έχω ανάγκη τη σύνταξή του, δεν ξέρω. ψάξε να βρει τρόπο για το παιδί σου πρώτα απ' όλα. Είπα προηγουμένω ενό λεπτού για όλε τι μανάδε που δεν χωρίζουν για το καλό των παιδιών του. Και όλου του πατεράδε που δεν χωρίζουν για το καλό των παιδιών του. Η ψυχική ευεξία του παιδιού σου βρίσκεται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Εάν το συμβουλεύει να μην θυμώνει και να μην φωνάζει και να μην αντιστέκεται και να μην πέφτει στο επίπεδο του συζύγου που εσύ επέλεξε να έχει και συνεχίζει να επιλέγει να έχει, τον καταδικάζει στο να πάθει πιθανώ δεν είναι τυχαίο που το πρώτο σου παιδί έφυγε στο εξωτερικό. Εκτός γέμου και εσύ, σκέψου το, αν θέλεις να ψάξεις να βρεις μια δουλειά στο εξωτερικό, να φύγεις από εκείνο το περιβάλλον, το οποίο είναι άκρος τοξικό. Μπορεί η μαμά σου είναι ένας σημαντικότερος άνθρωπος για σένα στον κόσμο, αλλά πολλέ φορέ τέτοιε πολύ έντονε και πολύ σημαντικέ σχέσει και πολύ σημαντικέ συνδέσει με μητέρε ή πατεράδε, οι οποίοι είναι συνεξαρτώμενοι ενό κακοποιητικού συζύγου, μια κακοποιητική συζύγου, όση αγάπη και να έχουν προ εμά ο γονιό ω συνεξαρτώμενο, όσο και αν μα καταλαβαίνει, όσο και αν παίρνει το μέρο μα, η στάση ζωή του, η στάση ζωής του μα καταδικάζει σε ένα αρνητικότατο παράδειγμα. Και η απόφαση του να διαμένεις στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο κακοποιητικός έχει ως αποτέλεσμα εσύ να μην έχεις μια ασφαλή φωλιά στην οποία να καταφύγεις όπως για παράδειγμα τώρα που τελειώνεις τις σπουδέ σου. Είσαι 23 χρόνων, είναι η οικονομική κρίση, είναι η κρίση της πανδημίας και λόγω της πανδημίας ίσως να μένεις στο σπίτι μαζί τους. Ψάξε να βρει τρόπου να γλιτώσει γένο. Και δεν θα γλιτώσει με το να μην θυμώνει με το να συναρτεί τον πατέρα σου. Θα χάσει τη λογική σου, αν δεν θυμώνει. Θα ξεχάσει το σωστό από το λάθο. Δεν θα μπορεί να διαχωρίσει το υγιέ από το παράλογο. Το, το λογικό από το παράλογο. Το υγιέ από το αρρωστημένο. Σε φθονεί ο πατέρα σου, ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν νιώθει περηφάνεια προ εσένα. Μπορεί όταν πηγαίνει στο καφενείο του χωριού να περηφανεύεται πω είχε γεωμορφωμένο. Αλλά προ εσένα μέσα στο σπίτι βγάζει ανταγωνιστικότητα, φθόνο και κάνει εμετό τα κόμπλεξ του πάνω σου. Και είναι και αλκοόλα. Είναι addict. Είναι θυσμένο. Δεν είναι υγιή συνθήκη στην οποία να διαβεί. Και δεν είναι υγιή συνθήκη στην οποία μεγάλωσε. Όσο καλή σχέση και να έχει με τη μάνα σου, όσο και αν είναι η μάνα σου σημαντικότερο άνθρωπο για σένα στον κόσμο. Τελειώνοντα, η συμβουλή μου είναι ότι δεν είναι καλή ιδέα να μην θυμώνει με τέτοια πράγματα τα οποία αξίζουν θυμό. Και δεν είναι καλή ιδέα να καταπνίγει το θυμό σου και να μην αντιδράς. Δείξε σε παρακαλώ αυτό το βίντεο στη μαμά σου. Δείξε τη του. Και ψάξε στο κανάλι μα, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο μιλά για δωρεάν δομέ ψυχοθεραπεία σε Κύπρο και Ελλάδα. Ψάξτε το για να βρει στην περιοχή σου τι υπάρχει. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχολογική στήριξη, γιατί αυτή τη στιγμή δέχεσαι ψυχική κακοποίηση από τον πατέρα σου. Αν είσαι στην Κύπρο, ο αριθμό για τη βία στην οικογένεια είναι το 1440 και η ψυχική κακοποίηση από τη Λιβύα. Αν είσαι στην Ελλάδα, ο αριθμό για τη βία στην οικογένεια είναι το 15900. Δεν ξέρω πού είσαι, αν είσαι στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, είσαι Έλληνα πάντω και γράφει ελληνικά. Μιλά για επαρχία, μιλά για πανεπιστήμιο ελληνικό. Μην το αφήσει έτσι. Λυπάμαι πάρα πολύ που έχει τέτοιο πατέρα. Λυπάμαι. Η μεγαλύτερη αδικία που μπορεί να βιώσει ένα άνθρωπο είναι να γεννηθεί από γονιού που δεν είναι γονεϊκοί. Από πατέρα που δεν είναι πατρικό ή από μητέρα που δεν είναι μητρική. Λυπάμαι εγώ πατέρα σου είναι έτσι. Λυπάμαι. Πραγματικά είσαι άτυχος έχοντας αυτόν τον πατέρα. Είσαι. Μην καταπνίγεις το θυμό σου γέμου, Δεν θα σε βγει σε καλό. Σου στέλνω την αγάπη μου. Σε παρακαλώ αναζήτησε ψυχολογική στήριξη και βρες έναν τρόπο να επιλύσεις το πρόβλημα γιατί η μητέρα σου φαίνεται πως δεν θέλει να το επιλύσει. Εκτός και αν η μάνα σου δει το βίντεο Εκτό και αν κάνει μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό τη και η μαμά σου να πάει σε ψυχολόγο και η μαμά σου να τηλεφωνήσει στο 1440 ή στο 15900, εάν συνειδητοποιήσει ότι γίνεται συμμέτοχη στην κακοποίηση που βιώνει από τον πατέρα σου. Γιατί ο ισορροπητή και η ισορροπήτρια σε τέτοιε συνθήκε γίνεται συμμέτοχο. Η ανοχή είναι συμμετοχή, συνενοχή. Μπορεί η μητέρα σου να πάρει την απόφαση να καθαρίσει την κατάσταση. Αυτά, συγγνώμη που με δε, απόψε έτσι λίγο αυστηρή και ίσως και τρομακτική, αλλά τρόμαξα με αυτό το mail.